Καλησπέρα, παρολόγες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα, όπως βλέπετε, για τα hit management. Έχει κάνει ερωτήσεις οι διαφορές ανάμεσα στην Καμινάδα, το Καλούτ. Εδώ έχουμε την Καμινάδα που συνήθως στη Γερμανία το βλέπουμε σε πάρα πολλά γυλάδικα και γενικώς έξω το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Προέρχεται από την Τουρκία, οπότε πιο πολλοί δηλαδή οι Τούρκοι το έχουν κάνει. Αυτό είναι ρέπλικα του Καλούτ. Αν η διαφορά ρέπλικα με το γνήσιο είναι στο υλικό. Το σχέδιο είναι ίδιο. Το υλικό εδώ βλέπουμε ότι είναι πιο φθηνό. Τώρα δεν έχω δυστυχώς μαζί μου ένα καλό γνήσιο να σας δείξω. Έχω ένα ακόμα της εταιρείας Χμάρα που βλέπουμε εδώ το υλικό. Φαίνεται πιο ποιοτικό. Και ένα ακόμα με ένα κάρβουνο. Στην αρχή σκέφτηκα να μαζέψω όλα τα hit management. Λείπει το Apple on top, κάπως έτσι λέγεται. Και γενικώς εγώ σαν χρήστος δουλεύω πιο πολύ καλό. Και αυτό εδώ. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω πιο πολύ. Δεν είχα και χρόνο να πειραματιστώ σε αυτά πιο πολύ και πολύ με το καλό δούλευα. Τώρα οι διαφορές. Τιμές, γιατί πληρώνουμε ένα καλό, παράδειγμα βγαίνει στα 70 ευρώ και ρέπλικα 10 με 15 ευρώ. Είναι καθαρά ποιότητα και το καλό έχει και όνομα. Marketing δηλαδή. Ένα πολύ καλό είναι και αυτό που είναι ποιοτικά πολύ ωραίο και δεν έχει το όνομα. Είναι ας πούμε κάπου στα 40 ευρώ βγαίνει. Αν το παραγγείλεις απ' έξω και έρθει μαζί με τα μεταφορικά και όλα αυτά, 40 με 50 ευρώ θα βγει. Αυτά είναι τα πιο οικονομικά και είναι τα πιο δεδομένα στην Ελλάδα. Σκέφτηκα στην αρχή να τα μαζέψω όλα και να κάνουμε ένα review. Σκέφτηκα ότι θα χάσουν την μπούσολα. Οπότε θα κάνουμε βιντεάκια σύγκριση 2. Δηλαδή σήμερα θα κάνουμε αυτά που είναι τα πιο συνηθισμένα που ο κόσμος χρησιμοποιεί, να δούμε τις διαφορές και είναι και πιο προσβάσιμο ας πούμε και στην τιμή οικονομικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε πολλά λεφτά για να καπνίσουμε ένα ριλέ. Έχω ετοιμάσει 2 μπολ. Ένα για το ίδια γεύση, ίδιο μίξ. Δηλαδή τα έχω κάνει μία μπάλα και τα σπάσα σε 2 μπολ. Αυτό το μπολ είναι ειδικό για να κουπώνει η Καμινάδα. Και αυτό για να μπαίνει το καλούτ. Όπως σας έχω πει και πριν, δεν έχω μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι της Καμινάδας. Απλά έχω δεχτεί ερωτήσεις και ήθελα να σας κάνω μια παρουσίαση. Πριν προχωρήσουμε στο πρακτικό κομμάτι να δοκιμάσουμε τι γίνεται με αυτά τα δύο προϊόντα, θεωρητικά να ξεκινήσουμε. Το καλό έχει δυνατότητα να κάνεις διάφορα packing, δηλαδή half pack, full pack, που η γεύση ουσία ακουμπάει, δεν ακουμπάει τη γεύση, μπορείς να παίξεις με τη θερμοκρασία, είναι κλειστό για εξωτερικό χώρο. Εδώ έχουμε αυτό το μέρος που μπώνει στο μπολ και αφήνουμε ένα κενό, οπότε εδώ στην ουσία να κάνουμε ένα full pack πρέπει να βάλουμε διπλάσια ποσότητα καπνού και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Πολλούς έχω δει να βάζω ένα αλουμινό χαρτό να βγάζω το κάτω κομμάτι και να χρησιμοποιούμε μόνο την σίδα αυτή. Εδώ επειδή παίζουν αρκετά ψηλά λίγο την μπάλα χρειαζόμαστε παραπάνω κάρβουνα. Οπότε θα ξοδέψουμε πιο πολλά κάρβουνα από ότι σε ένα καλό. Και στο κάβισμα πιστεύω εδώ θα έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια. Επειδή δεν μπορούμε να κάψουμε τη γεύση. Δηλαδή για να προσπαθήσουμε και να βάλουμε και πολλά είναι δύσκολο να καεί η γεύση. Ας δούμε ποιο θα ανάψει πρώτο. Εντάξει, πιστεύω θα ανάψει πρώτο αυτό. Γιατί είναι πιο χαμηλά το καλό. Μπορώ να πω για ένα λεπτό είναι μπροστά το καλό. Και δεν βιάζομαι, για μένα το ένα λεπτό δεν λέει τίποτα. Δηλαδή για ένα καλό να βγει, μπορώ να περιμένω. Ένα λεπτό.
Εντάξει, δεν μπορεί να θέλει και 2 και 3 λεπτά. Εντάξει, δεν, όμως, δεν λέμε ότι είναι μία ώρα. Εντάξει, εδώ ήδη ξεκίνησε, δεν είχε ανάψει ο Ναγκλές. Είναι πιο χαμηλή η ένταση εδώ. Άναψε, αλλά θέλει λίγο προσπάθεια παραπάνω από το καλό. Πες μου γι' αυτό, να πω τη γνώμη μου σαν γνήσεις που καλό. Έτσι, εδώ έχουμε πιο μεγάλη ένταση, η θερμοκρασία είναι πιο ψηλή, παρόλο που έχουμε 2 καρβούνα εδώ και εδώ έχουμε 3 καρβούνα και είναι λίγο πιο ρήπια. Εδώ, όπως είπες πολύ σωστά, έχεις πολύ άμεση επαφή με τον καπνό. Είναι πολύ κοντινή η απόσταση, είναι σχεδόν σαν να κουμπάει τον καπνό. Ενώ εκεί παίζουν στα 2 με 3 εκατοστά από τη γεύση. Μπορείτε να το καταλάβετε και από το σιδεράκι που έχει. Τελειώνει εδώ το καρούτ, εδώ είναι τα κάρβουνα. Γι' αυτό το λόγο και αργεί και να ανάψει ο καπνός. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω μια φορά γιατί έχουμε και διαφορετικούς ναργιλέδες. Αλλά το που μου αρέσει εδώ είναι ότι θέλουμε αρκετά 3 κάρβουνα. Ένα αυτό. Και δεύτερον ότι. Τη οικονομία, ε. Λόγω των κοστίπων, εδώ θα βάζω σε λιγότερα γύρω, εντάξει, κάτω από 2 προφανώ και όχι. Αλλά σύν ότι εδώ δεν πιάνει τόσο ψηλή θερμοκρασία. Ναι. Πήγα να σου πω, έχω καπνίσει στην αργία με ένα καρβουνό. Το δίδει σε άλλο fit management. Ήταν εξίσου πολύ ο καλό. Παίζει ρόλο τι καρβουνό χρησιμοποιούμε. Δηλαδή. Μόνο σαμάν. Θα βάλουμε κάπου εδώ. Ναι. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό το κάρβουνο. Λίγο στάχτη, κρατάει πάρα πολύ καλά τη θερμοκρασία. Δηλαδή αισθάνομαι ότι. Δεν θέλω να σου πω, σουβλάκια μπορώ να σου πάω σε αυτά τα κάρβουνα. Σε επόμενο βίντεο θα σου πει σουβλάκια. Εγώ το καλοκαίρι έχω πολύ καλαβόκια πάνω στα κάρβουνα. Ναι. Τώρα επειδή ο Ηλιάς με βοηθάει λίγο να κάψουμε του ναργιλέδες, να δούμε τη διάρκεια. Αν μέχρι στιγμής δηλαδή να κεφαλαιώσουμε λίγο. Παίρνει 3 με 4 λεπτά παραπάνω να ανάψει η καμινάδα από το καλούτ. Εδώ έχουμε πιο άμεση επαφή με τον καπνό. Εδώ έχουμε, παίζουμε λίγο πιο ψηλά που και χρειαζόμαστε παραπάνω κάρβουνα. Μειονέκτημα. Έξω, όταν θα πεις ο αέρας, δεν προστατεύεται καθόλου την καμινάδα, ούτε το καλού. Από θέμα καπνού, εδώ πιστεύω είμαστε λίγο λιγότερο από ότι στο καλού. Και σε όλα είναι αυτό, δηλαδή που εδώ έχουμε πιο, στον πόλο έχουμε πιο πολύ θερμοκρασία από ότι σε αυτό το πόλο. Εδώ ακόμα φανταστείτε, εκεί σε ίσα είχε ζεσταθεί, εδώ το πόλο είναι και. Ναι, εδώ είμαστε σίγουρα 10 βαθμούς πιο πάνω από ότι σε αυτήν εδώ το σύστημα. Συνήθως οι αγγλίδες που αγοράζουμε έχουν και τον μπολ. Όπως βλέπετε, εγώ δεν χρησιμοποιώ εκείνο τον μπολ, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Κάποια στιγμή ίσως θα κάνω και. Όχι, σίγουρα θα κάνω και με τα μπολ. Απλά πιστεύω πιο καλά θα είναι έτσι με 2 το πολύ 3 ναργιλέδες να παίζουμε σε κάθε βίντεο. Για ποιο ποιο θα κρατούσες, δεν σου κρατούσα. Εγώ θα κρατούσα τώρα αυτό εδώ, σε αυτό που καπνίζεις. Είναι, καταλαβαίνεις πιο πολύ τις μυρωδικές της γεύσης από τον καπνό που έχεις χρησιμοποιήσει. Και σε αυτό το καταλαβαίνεις, αλλά όχι όσο σε αυτό το καλό που έχεις βάλει. Ας κάνουμε ένα ακόμα πείραμα εδώ. Και ο δεύτερος τρόπος είναι αυτός εδώ. Απλά βάζετε το πιατάκι από την καμινάδα πάνω. Στην ουσία έχουμε αφαιρέσει αυτό εδώ που το ανασηκώνει τα καρβούνα. Ξέρω να σας πω και πριν. Με το προηγούμενο σύστημα που είχαμε με αυτό εδώ κουμπωμένο πάνω, πιο σταθερό στον πόλ. Δηλαδή ακόμα και αν κουνηθεί δεν φεύγει. Ενώ το καλούτ είναι πιο ασταθές στο ένα από τα μειονεκτήματά του, δηλαδή. Γι' αυτό και άλλωστε μπορείτε να δείτε σπάνια, να δείτε σε κλαμπ να χρησιμοποιούν καλούτ. Ή αν χρησιμοποιούν καλούτ, χρησιμοποιείτε τον μπολ της σιλικόνης που βυθίζεται μέσα. Έχει γύρω-γύρω μια βάση η οποία κουμπώνει μέσα στο σιλικόνη. Ναι. Έχω ακούσει ότι κάποιοι το επιχειρήσαν να το κάνουν και από τα μπάσα έχει φύγει το καλούτ. Τώρα μάλιστα. Έχει μεγάλη διαφορά. Ναι.
Τώρα είμαστε στο ίδιο και πιστεύω αν το κάναμε εξ αρχής με το αλουμινόχαρτο θα παίζαμε στους ίδιους χρόνους. Το αλουμινόχαρτο μαζί με τη σίτα έχουν δημιουργήσει την ίδια θερμοκρασία από ό,τι στο καλό. Ναι. Οπότε όσοι έχετε καμινάδα και θέλετε λίγο να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτό εδώ, να βάλουμε αλουμινόχαρτο και να παίξουμε έτσι. Πιστεύω ότι έχουμε απαντήσει σε όλες τις απορίες των παιδιών που θα παρακολουθήσουν το βίντεο. Ναι, τώρα επειδή έχουν κάνει και τη μετατροπή, εδώ θα είχαμε μεγαλύτερη διάρκεια από ότι με το σιδεράκι που βγάλαμε πριν. Ναι, γιατί εδώ βλέπεις ότι έχουμε κάψει ήδη την πάνω στρώση. Πιο γρήγορα καίγεται εδώ ο καπνός, πιο σιγά εδώ, πιο μεγαλύτερη ένταση γεύσης στο καλούτ από ό,τι εδώ. Έχω κάνει ίδιο packing, ίδια γεύση, δηλαδή δεν έχω αλλάξει κάτι στα μπολ. Οι ναργιλέδες έχουν διαφορά, όμως αυτό δεν... Δεν παίζει μεγάλο ρόλο, πιστεύω. Μόνο στο τράβηγμα. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο των Hookah Lovers. Καλή συνέχεια σε όλους. Παιδιά, ξέχασα κάτι ακόμα. Όποιος έχει κάτι να πει και θέλει να έρθει να γυρίσει το βίντεο μαζί, εγώ βρίσκομαι στο Σαλονίκη, είναι πρόσδεκτος. Μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα είτε στο Instagram είτε να αφήσετε comment κάτω από το βίντεο με μια πληροφορία επικοινωνίας, είτε email είτε οτιδήποτε και θα επικοινωνήσω μαζί σας. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ καλή. Επειδή μας τραβάει η κάμερα είναι πολύ ωραία ή σας άρεσε όντως. Είναι ωραία. Κατατοπιστικός. Αυτός βρίσκομαι.